Κοιτάξτε, ασφάλεια δεν έχουν ούτε όσον αφορά την οδική κατάσταση, δηλαδή την ασφάλεια του οχήματος και του ίδιου του αναβάτη, ούτε όμως ασφάλεια η οποία να εξασφαλίζει την υγεία τους, την πρόνοια, την περίθαλψη και την συνταξιοδότηση. Ειδικά όσον αφορά το μοντέλο που δυστυχώς ο συνάδελφος ο 47χρονος στη Θεσσαλονίκη δούλευε. Το συνεργατικό δηλαδή μοντέλο. Ο συνάδελφος αυτός θεωρούταν συνεργάτης. Όχι. Ήταν αναγκασμένος να πληρώνει εισφορές στο ΝΕΦΚΑ ως ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα θα έπρεπε να δουλεύει μέχρι τα 67 του με αυτή την εξαρτημένη σχέση. Και σε περίπτωση που είχε ένα άλλο ατύχημα ή οποιοδήποτε άλλος συνάδελφος με τέτοια σχέση εργασίας έχει ένα άλλο ατύχημα που τη γλιτώσει και ζήσει αλλά δεν μπορεί να εργαστεί, δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε καν αυτού του πενιχρού επιδόματος ασθενείας που παίρνουν σήμερα οι μισθωτοί εργαζόμενοι. Για να το πούμε απλά, έχουμε έναν 47χρονο άνθρωπο νεκρό, πατέρα δύο παιδιών. Αυτόν τον έχουν εξαναγκάσει στο πλαίσιο αυτής της εργασιακής ζούγκλας να λογίζεται τάχα μου συνεργάτης με την πολυεθνική. Να κυνηγάει την παραγγελία. Σκοτώνεται. Άρα... Και την ώρα που σκοτώνεται δεν υπάρχει ούτε γλίσχρα αποζημίωση, δεν υπάρχει ούτε καν στοιχειώδες ένα επίδομα για αυτά τίποτα, τα παιδιά τίποτα. Που μένουν πίσω. Τίποτα δεν υπάρχει. Και κοιτάξτε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι ποια είναι η αιτία. Για μας η αιτία είναι μία. Ότι η προσπάθεια αυτών των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών μαζί με την κυβέρνηση να μειωθεί το κόστος που αφορά τα εργατικά χέρια, δηλαδή να αυξήσουν το ποσοστό κέρδους τους στον ανταγωνισμό που έχουν για το ποιος θα κερδίσει περισσότερα, είναι η βασική αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός, ο συνάδελφος, δούλευε με την παραγγελία, με το κομμάτι. Ήταν αναγκασμένος να δουλεύει πάνω από 10 ώρες, γιατί πληρώνεται 2 ευρώ το κομμάτι για να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο το οποίο θα πάει πίσω να ζήσει αυτά τα δύο παιδιά. Να τα σπουδάσει, μάλιστα σε συνθήκες τέτοιες που είναι όλα τα βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ύψη. Για τέτοιες συνθήκες μιλάμε. Πείτε μου κάτι, κύριε Στεφανάκη. Το προηγούμενο διάστημα ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι εργαζόμενοι στην eFood αλλά και σε όλο το χώρο. Και τεράστια η κοινωνική αλληλεγγύη η οποία εκδηλώθηκε. Βεβαίως εδώ έχουμε τα καθημερινά προβλήματα τα οποία είναι προφανές ότι είναι και προβλήματα ζωής και θανάτου. Από εδώ και πέρα πώς θα πάτε ως σωματείο, ως ομοσπονδία? Εμείς την Πέμπτη προγραμματίζουμε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στη Volt και ελπίζουμε να οργανώσουμε αντίστοιχες κινητοποιήσεις και σε αυτή την εταιρεία με όλους τους διανομείς αλληλέγγυους και όλο τον κλάδο του επιστημισμού αλληλέγγυο σε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε και με αφορμή, να το πούμε έτσι, το θάνατο του συναδέλφου, να τιμήσουμε καταρχήν με την αγωνιστική μας στάση τον συνάδελφο και την οικογένειά του, που εκφράζουμε και τα συλληπιτήριά μας με την ευκαιρία, αλλά και να διεκδικήσουμε να μπει ένα τέλος σε αυτή την άθλια κατάσταση. Παρέα Αθηγινά ΕΣΜΑ, διασφάλισε το μέτωπο προστασίας που θα είναι ευθύνη των εταιριών και όχι του αναβάτη, του εργαζόμενου δηλαδή. Οριοθέτηση των χιλιομετρικών αποστάσεων. Φανταστείτε ότι κάνουν πάνω από 100-150 χιλιόμετρα αυτοί οι άνθρωποι πάνω σε ένα μηχανάκι. Και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Μάλιστα. Άμεσα. Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Μπογιόπουλε, με την ευκαιρία, εμείς θέλουμε να εκφράσουμε και την αλληλεγγύη μας ως συνδικάτο και σε δικό σας πρόσωπο, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά την άθλια αγωγή που έχει κατατεθεί στο πρόσωπό σας. Εμείς οι εργάτες παρακολουθούμε, δεν είμαστε μόνο για το μεροκάματο και το μισθό, παρακολουθούμε ποια είναι η κατάσταση. Μιλάμε για άθλιες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ενάντια στην εργατική τάξη. Και να ξέρετε ότι είμαστε και εμείς στο πλευρό σας. Να είστε καλά, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.